ηγέτη είναι ο Πάνος Καμένος, ο οποίος έρχεται στην ΕΡΤ. Μαζί του είναι ο Τέρενς Κουίκ, τον βλέπουμε δίπλα του. Διαψευστήκαμε, δεν ήταν η κυρία. Η κυρία γεννήματα. Άρα και η προκατάληψη ότι. Ναι, αμέσως το... θα το ρίξουμε στην κυρία. Σαρώσαμε όλες τις προκαταλήψεις. Λοιπόν, έτσι προκαταλήψεις. Ότι ταιριάζει στην προκατάληψη ότι οι γυναίκες αργούν περισσότερο. Ναι, αργούν αυτήν την προκατάληψη. Ναι. Λοιπόν, την επισημαίνουμε όμως. Δεν βλέπω καλά. Δεν το ξέρω. Να δούμε αν θα κάνει κάποια δήλωση. Συνήθως δεν γίνεται όταν κατά την προσέλευση. Είναι πολύ χαμογελαστός πάντως. Τώρα πλησιάζει το χώρο που είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν θα κάνει. Έτσι όπως πηγαίνει δεν θα κάνει. Όχι, νομίζω και εγώ πάει πολύ γρήγορα. Είναι ο κύριος Τσακνής και ο κύριος Σταγματάρχης, τον υποδέχονται. Ναι, κάτι συζητάνε και δεν το ακούσαμε. Θα μας το πούν μάλλον οι συνάδελφοι. Και οι φωτογραφίες βέβαια. Προφανώς η εικόνα εδώ λειτουργεί και όχι ο λόγος, οι δηλώσεις. Α, νομίζω κατεβαίνει. Για να δούμε. Κατεβαίνει πάλι εδώ. Άλλη μια διάθεση. Να, να. Άλλη μια διάθεση. Αν είστε έτοιμοι μου λέτε. Ήταν ευγενές, όμως πήγε φώτα και χαιρέτησε. Και κατέβηκε κανένα. Και μετά κατέβηκε. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τις εκλογές και για τη δημοκρατία. Όπως ξέρετε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, διευκολύναμε, παρετούμενοι σήμερα της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσει να γίνει αυτό το debate. Εγώ θα ευχόμουν τα debate από εδώ και πέρα να γίνονται και με διάλογο μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, για να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις θέσεις των κομμάτων, ιδίως για το μέλλον, γιατί θα συμβεί από την επόμενη μέρα των εκλογών. Εύχομαι να είναι μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μια ευχή για τη λειτουργία αυτών των αναμετρών.